Αλέξανδρος Δρύβας, διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Γρύβα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Κύριε Δρύβα, θέλουμε μια πρώτη εκτίμηση για την συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Γεραπετρίδης, με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο ομολογό του, που και οι δύο ανακοίνωσαν ότι ενμένουν στον πολιτικό διάλογο και δεν ξέρω αυτό αν τραβάει κάπως το ενδιαφέρον από το νομικό κομμάτι. Κοιτάξτε, η συνάντηση δεν μας έδειξε κάτι νέο από όσα το έχεις το λέγαμε όσοι πιστεύουμε στο ότι η Τουρκία απλώς για δικούς της λόγους, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, επειδή πολλά πράγματα δεν τις πάνε καλά από οικονομικής πλευράς, γεωπολιτικής, σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτείων, δεν έχει κανένα συμφέρον να κάνει αυτά που κάνει το 20 και τις δηλώσεις του 21-22 που δήθεν θα μας πέταγαν πυράβλους, ακόμα και το πρώιμο 23 ότι θα ρίχναν στην Αθήνα πυράβλους και τα συναφή. Είδαν ότι αυτό δεν τελεσφορεί, ότι είναι ένα γεωπολιτικό αδιέξοδο και επειδή χρειάζονται και χρήματα για την ανοικοδόμηση περιοχών τεραστίων εκτάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν καταλάβει ότι πρέπει να δείξουν τουλάχιστον προς τα έξω όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπει το πολιτικό του σύστημα, το οποίο είναι εμπολιασμένο εθνικισμό, ότι με την Ελλάδα συζητούν. Άρα, για την πλευρά της Τουρκίας οι συζητήσεις είναι συμβολικές και μας το έδειξε ο Χακάν Φιντάν με το ότι ανέπτυξε ολόκληρη την ατζέντα των διεκδικήσεων, δηλαδή στην ουσία δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι ήταν κάπως τρακαρισμένη, αν δω δηλαδή τον κύριο Γεραπετρίτη και σε δηλώσεις και σε γλώσσα σώματος και στον απόϊχο και στην προετοιμασία του, φάνηκε ότι ήταν πολύ λιγότερο προετοιμασμένη από ό,τι όφιλε, με την έννοια ότι φάνηκε ότι πίστευε ότι θα είναι κάτι ακόμα παραπάνω από ένα warm-up που λέμε αγγλικά, έτσι, από ένα ζέσταμα του ελληνικού διαλόγου, δηλαδή να δούνε μια Τουρκία πιο διαλλακτική, έστω και συμβολικά και ουσιαστικά, να κάνει πίσω σε κάποια πράγματα. Και βέβαια είχαμε και μια λόγο, γιατί είπα για την έλλειψη προετοιμασίας, έτσι πρέπει να το στοιχειοθετήσω κάπως αυτό, ακούσαμε και μια δήλωση η οποία έχει να κάνει με το ότι οι μειονότητες πρέπει να παίξουν το ρόλο της γέφυρας. Και θα ήταν μια πάρα πολύ σωστή δήλωση αν ξέραμε ποιος είναι ο όρος ποιας μειονότητας. Έχουμε ελληνική μειονότητα απέναντι στην Τουρκία. Εδώ έχουμε μουσουλμανική. Η Τουρκία, ή ο Χακάν Φιντάν, πήρε ένα ωραίο έτσι δώρο και είπε ότι για αυτόν είναι ομοεθνείς του οι άνθρωποι. Στη Θράκη, για παράδειγμα. Επομένως, βλέπουμε ότι είχαμε μια προετοίμαστη ελληνική πλευρά για ένα συμβολικό διάλογο, ο οποίος φαίνεται ότι από τα μαλλιά τραβιέται, τουλάχιστον από την πλευρά της Ελλάδας. Οι Τούρκοι δεν έχουν άγχος, γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να συζητήσουν άμεσα τα σκληρά θέματα με την Ελλάδα. Δείχνουν δηλαδή απλά προς τα έξω, κερδίζουν ότι είναι διαλλακτικοί, ότι συζητάμε με την Ελλάδα. Άρα παίρνουν τα ωφέλη, χωρίς να κάνουν πίσω πουθενά στα ελληνοτουρκικά. Και η Ελλάδα φαίνεται, και το έχετε δει κι εσείς νομίζω, έτσι, δεν λέω κάτι μυστικό, ούτε συνωμοσιολογώ, ούτε καταφέρομαι εναντίον κάποιου. Υπάρχουν κείμενα τα οποία προφανώς στηρίζουν την κυβερνητική απόφαση της Ελλάδας, που είναι εκπεφρασμένη από τις αρχές Ιουλίου από τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι θα πάμε σε μια λογική παραχωρήσεων με δρόμο τη Χάγη, από την οποία πάλι, για να κλείσω τη σκέψη μου, η συνάντηση Φιντάν-Γεραπετρίτη έδειξε ότι δεν αρκεί να φτάσουμε σε ένα νομικό κομμάτι, γιατί ήταν και η ερώτησή σας τέτοια, δηλαδή ποια είναι τα όρια ουσιαστικά του νομικού και του πολιτικού κομματιού, ότι χρειάζεται ουσιαστικά και ένα εντός αγωγικών πολιτικό συνυποσχετικό, το οποίο για να το δεχτεί η Τουρκία πρέπει να έχει την ατζέντα που μας έβαλε ο κύριος Φιντάν. Το λέω αυτό, κύριε Δρύβα, γιατί ενώ, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, και οι δύο τόνισαν την αποκλιμάκωση, που από πολλούς υπήρχε έτσι κριτική, γιατί η αποκλιμάκωση δεν είναι ο κεντρικός στόχος. Ο κεντρικός στόχος είναι η διεκδίκηση για τις πάγιες ελληνικές θέσεις, και σε αυτό πάνω φαίνονται αρκετά πράγματα.
Επίσης, το εξαγοράζουμε χρόνο, αλλά στηρίζουμε την Τουρκία σε περιφερειακά ζητήματα, και αυτό ήταν κάτι πολύ άσχημο, αλλά επειδή, να το καταλάβουν και καλύτερα οι ακροατές, όταν λέμε ότι πάμε στον πολιτικό διάλογο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο χαλαρές οι έννοιες και υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα στο να γίνουν πράγματα, από ότι στη μία και μόνη διαφορά, ας πούμε, που είναι η πάγια εξωτερική, η θέση της εξωτερικής πολιτικής, που είναι η διαφορά που έχουμε με τις θαλάσσιες ζώνες ουσιαστικά, έχει, με την ΑΟΣ, που είναι, ας πούμε, θέμα καθαρά νομικό να λυθεί. Έχετε δίκιο, δεν μπορώ να πω περισσότερα πάνω στα όσα ήδη είπατε, διότι όντως στήξατε κι άλλο ένα θέμα, γι' αυτό μίλησα εξ αρχής ότι η ελληνική πλευρά ήταν απροετοίμαστη. Ευτυχώς δηλαδή που αυτή ήταν μια συμβολική επίσκεψη, γιατί όπως είπατε μόνο σας σωστά, κάποτε η ελαστικότητα βοηθάει, κάποτε δεν βοηθάει. Σε αυτό το κομμάτι μας βοηθάει, υπό την έννοια πια, φανταστείτε να διακυβευόταν κάτι ζωτικό σε αυτή τη συνάντηση. Ήμασταν κάτω από τη βάση. Επομένως, είπατε μόνο σας ότι η Ελλάδα στηρίζει ουσιαστικά τι με αυτό, τα περιφερειακά ζητήματα της Τουρκίας. Άρα, αναγνωρίζει την Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνοτουρκικά? Ότι η Ελλάδα πρακτικά, ουσιαστικά, διπλωματικά, πολιτικά, όπως θέλετε εσείς πείτε το, εντός αγωγικών δορυφορεοποιείται. Άρα, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παρανοϊκή λύση. Και γιατί το ονομάζω παρανοϊκή λύση? Διότι κανένας δεν μας πίεσε να πάμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω από τα ήρεμα νερά που και οι Αμερικανοί θέλουν και οι Γάλλοι θέλουν, όλες οι δυνάμεις εδώ θέλουν. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία που σημαίνει ότι θέλουμε ήρεμα νερά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, όπως υπονοήσατε, αν κατάλαβα καλά, ότι επειδή θέλουμε ήρεμα νερά πρέπει να πάμε στη Χάγη και να πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται να δώσει κάτι η Ελλάδα παραπάνω από αυτό. Κρατάμε ήρεμα νερά, διαφωνούμε ότι συμφωνούμε. Έτσι, μάλλον συγγνώμη, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Μπερδεύτηκα και εγώ ίδιος μου όσο άκουσα αυτές. Οπότε πάμε μέχρι εκεί και δεν βάζουμε μεγαλεπίβολα σχέδια. Διότι η δική μου γνώμη είναι, άπαξ και αλλάξαμε υπουργό εξωτερικών στις εκλογές, ότι δεν υπάρχει μια μπλόφα απλώς η Ελλάδα να το πάει για blame game. Από όσα καταλαβαίνω και είμαι ικανός να διαβάσω, η Ελλάδα έχει αποφασίσει ότι αυτό θα το πάει στη Χάγη. Και νομίζω ότι δεν μας το ζήτησε κανένας, τουλάχιστον παρά τα όσα ακούγονται. Δεν έχει κανένα λόγο, για παράδειγμα, η Αμερική που βρίσκεται σε προεκλογικό έτος να ασχοληθεί με ρωσοκρανικό πόλεμο παράλληλα και με όλες τις γεωπολιτικές επιπτώσεις, να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά στο ποδάρι, να το πούμε λαϊκά. Και οι μεγάλες δυνάμεις όλοι ξέρουμε ότι θέλουν ανοιχτά θέματα, υπό ποια έννοια, όχι νομικά κλεισμένα, γιατί θέλουν να τα χρησιμοποιούν, επειδή έχουν τις επιλογές και την ισχύ, να τα χρησιμοποιούν όποτε θέλουν υπέρ τους ή εναντίον τους. Το έχουμε δει στα ελληνοτουρκικά, τον αμερικανικό ρόλο, ολόκληρες διατριβές έχουν γίνει. Το εκρεμές της ενεργητικής ουδετερότητας απέναντι στη μία ή στην άλλη πλευρά. Άλλοτε η Τουρκία έχει την εύνοια των ΗΠΑ, άλλοτε την έχει η Ελλάδα. Θέλω να πω ότι ένα νομικό καθεστώς Χάγης, το οποίο θα ευνοούσε την Τουρκία, γιατί μας τα είπε ο κύριος Σουιντάν, αυτό εννοώ. Ο κύριος Σουιντάν μας είπε τι θα συζητήσουμε σε αυτό το διάλογο. Καθιστά την Τουρκία περιφερειακή δύναμη με τη βούλα της Ελλάδας, και αυτό έχει επιπτώσεις για μια υπερδύναμη. Ποιες είναι, για παράδειγμα? Ότι ο έκτος στόλος των ΗΠΑ σε λίγο καιρό θα ζητάει την άδεια της Τουρκίας. Αυτό οι μεγάλες δυνάμεις δεν το θέλουν. Τα αναλύω αυτά για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει ένας λαϊκισμός στην Ελλάδα. Πάντοτε όταν είναι να κάνουμε μια στραβή, να το πούμε έτσι, υπάρχει ένας λαϊκισμός ότι μας πρόχουν έξωθεν κακές υποτίθεται δυνάμεις φιλοτουρκικές κτλ. Δεν σκέφτονται οι μεγάλες δυνάμεις έτσι. Αν θέλανε οι Αμερικανοί να δώσουν το οικόπεδο Ελλάδα, όπως λένε συνωμοσιολόγοι, θα το είχαν κάνει το 2009, το 2010, όταν μας χτύπησε δυνατά η κρίση στην πόρτα. Και το ξέρετε καλύτερα από ποτέ ότι μέχρι το 2015 η Ελλάδα πιο πολύ έμοιαζε με ένα αποτυχημένο κράτος παρά με ένα κράτος. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα υπάρχουν σημαντικά ζητήματα και τα οποία δεν φαίνεται η ελληνική πλευρά να τα έχει μελετήσει, ή να το πούμε και αλλιώς, μπορεί να τα έχει μελετήσει
αλλά κοιτάει και άλλους παράγοντες που αφορούν και την προσωπική ανέλυξη ανθρώπων. Επειδή... Ξέρετε, ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί, για παράδειγμα, κάποιος θέλει να πάει κάπου μετά από αλλού, κάποιος θέλει να προωθήσει. Οπότε αυτό, και δεν το λέω συνωμοσιολογικά, ότι με κατηγορώ, είναι επαγγελματισμός. Επαγγελματισμός υπάρχει και στις διεθνείς σχέσεις και παντού. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορούμε για την ανέλυξη, έτσι, σαν υπόθεση το λέω, να πληρώνουμε πλαστικές παραμορφώσεις γεωπολιτικού χαρακτήρα. Επειδή κάνατε αναφορά στη Χάγη, εδώ θέλω να μας διαφωτίσετε για ένα τεχνικό ζήτημα, ας πούμε. Για να γίνει παραπομπή στη Χάγη, η Ελλάδα έχει ψηφίσει, ας πούμε, το δίκαιο της θάλασσας, ενώ η Τουρκία δεν το έχει ψηφίσει. Μπορούν να πάνε με κάποιο συνυποσχετικό από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το κενό? Σαφώς και υπάρχει δυνατότητα. Το αναφέραμε πριν και στην πρώτη σας ερώτηση το υπονοήσατε. Εδώ παίζουμε με τις δύο λέξεις, πολιτικό και νομικό, και όλοι ξέρουμε ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές, βιβλία έχουν γραφτεί για αυτές, έτσι, και διεθνή βιβλία και ελληνικά. Όλοι συμφωνούν ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διέπονται από μια παραδοξότητα, ότι η μία πλευρά μιλάει με νομικά επιχειρήματα η Ελλάδα και η Τουρκία μιλάει με πολιτικά. Εδώ πέρα πλέον η Ελλάδα θα αναγκαστεί να καταργήσει, να αυτοϋπονομεύσει τη νομική της επιχειρηματολογία, με άλλα λόγια τυπικά και τεχνικά να είναι εκτός διεθνούς δικαίου θαλάσσης, για να μπορέσει να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, η οποία θα δεχτεί μόνο ένα πολιτικό συνυποσχετικό, το οποίο, για να το συνδέσουμε και με το ότι είδαμε το καλοκαίρι, θα είναι πολύ πιο βαρύ ακόμα, δεδομένου ότι στην Ελλάδα είδαμε ένα μικρό γεωστρατηγικό Αρμαγεδόνα να εξελίσσεται αυτό το θέρος, το οποίο ακόμα ως από καλό καιρό μας αφήνει πληγές πολλές. Και οι Τούρκοι είναι μια χώρα, έτσι, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία μας έχει δείξει ότι δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω. Θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει αποτύχει σε κάθε τεστ, είτε αυτό το τεστ λέγεται φυσική καταστροφή, είτε λέγεται κακόβουλη επιρροή, γιατί ζήσαμε ένα δίμηνο τεστ. Ξαναλέω, μπορεί να είναι από την ίδια τη φύση, μπορεί να ήταν, ακούω εισαγγελείς να λένε άλλα πράγματα ή από συλλήψεις να λένε και άλλα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να πω αυτό είναι. Περιμένω το ελληνικό κράτος να μου πει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ακρόαση για τις πυρκαγιές είπε στις 31 του Αυγούστου ότι ξεκίνησε από ανθρώπινο χέρι, για παράδειγμα, στον Εύρο, και ότι υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη. Περιμένω να δω την έρευνα, για να μην είμαι σοβαρός κι εγώ, να μην λέω ότι να είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό ήταν ένα τεστ, το οποίο η Ελλάδα δεν το πέρασε. Και έδειξε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέτε δηλαδή, κύριε Τρίβα, λέτε ότι είτε αυτό ήταν στα πλαίσια ενός υβριδικού πολέμου και πράκτορες οι οποίοι είχαν διασπαρεί, ας πούμε, στην επικράτεια, έβαλαν φωτιές, είτε ήταν μια φυσική καταστροφή, υπήρχε κενό στη διαχείριση, υπήρχε μια ανικανότητα, το οποίο αυτό φαίνεται. Υπήρχε κυβερνητική και διοικητική ανικανότητα και φαίνεται αυτό, μα το γράψαν όλοι, το έχουν πει παντού, σε όλο τον κόσμο, ακόμα και ελληνικά μέσα ενημέρωση, τα οποία δεν είχαν ποτέ λόγο να διταχθούν στο κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα, έχουν γράψει ότι εγώ θα κρατήσω του Αλέξη Παπαχελά, για παράδειγμα, ένα κείμενο στο οποίο γράφει ότι η Ελλάδα για καιρό δείχνει ότι έξω είναι σαν το Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, γενικώς παραδεδεγμένο ότι είναι πολυτελές, και απ' έξω και από μέσα φαίνεται ένα μοτέλ, ας πούμε, σε μια περιοχή απομακρυσμένη. Θέλω να πω ότι δείξαμε ότι δεν έχουμε ανθεκτικότητα σαν κράτος. Η διεθνή ορολογία, έτσι, είναι resilience, ότι δεν έχουμε ανθεκτικότητα, ότι η αναβάθμιση που έχουμε πάρει λόγω εξωτερικών κυρίως παραγόντων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούμε να αντέξουμε. Άρα τι κάνουμε, προγυμναζόμαστε, φτιάχνουμε κράτος το οποίο μπορεί να διεκδικήσει το ρόλο που ως ευκαιρία του παρουσιάζεται, κύριε Δαμαβολίτη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έδειξε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό είναι σίγουρο, και στο Ισραήλ και στη Γαλλία και σε όλες τις χώρες, σε συμμάχους και εχθρούς, γιατί πολλές δυνάμεις, ξέρετε, δεν θέλουν την αναβάθμιση της Αλεξανδροπολής, για παράδειγμα, ή και στην Αγχίαλο. Έτσι, είδαμε συγκεκριμένες βάσεις, υποδομές, υδροδρομικά δίκτυα, βάσεις στρατιωτικές, αγωγή φυσικού αερίου, υδρογόνων ανθράκων. Είδαμε δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν περνάει τα τεστ. Και αυτό τι σημαίνει?
για να φτιάξουμε κράτος χρειαζόμαστε βοήθεια δυστυχώς. Δηλαδή πρέπει να φέρουμε ανθρώπους ειδικούς, εμπειρογνώμονες. Έχουμε υπογράψει συμμαχίες. Για παράδειγμα με τις ΗΠΑ υπάρχει ανταλλαγή προσωπικού για τέτοια θέματα, εκπαίδευση, να μάθουμε να θωρακίζουμε το κράτος μας. Γιατί αύριο μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα να διανύονται εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα Βαλκάνια, να έρχονται άνθρωποι με βανάκια, να το ξέρουμε και τελικά να έρχονται να σκοτώνουν. Πάντως από όλα που έτσι έχετε δείξει, που όλα έχουν βάση, γιατί αποδεικνύονται τώρα στις μέρες που περάσαμε, όλα αυτά που λέτε αποδείχτηκαν, αλλά από όλα αυτό που κρατώ και νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει και τους ακροατές μας, είναι ότι παρότι υπάρχει νομικό κενό, αυτός ο πολιτικός διάλογος ο οποίος διαρκώς επαναλαμβάνεται και από τη μία και από την άλλη πλευρά, μπορεί να το καλύψει και να πάμε με ένα πολιτικό, ας πούμε, τρόπον την αδόκιμο στους όρους, με ένα συνυποσχετικό που αυτό σίγουρα ζημιώνει την Ελλάδα. Αυτό το κρατάμε. Σαφέστατα, οι Τούρκοι δεν υπάρχει περίπτωση να συνυπογράψουν νομικό συνυποσχετικό εάν δεν κρίνουν ότι είναι πολιτικά καλυμμένοι, που σημαίνει το παράρτημα, να το πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, το όποιο παράρτημα συνυπογράψει η Ελλάδα θα είναι φάμιλης αξίας νομικής. Θα συμπεριλαμβάνεται το πολιτικό υπάρχει παράρτημα. Υπάρχει όμως, κύριε Δρύβα, συγγνώμη, υπάρχει όμως και ένα προηγούμενο. Μέχρι τώρα από το 1974 δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση και να πάει με κάτι άλλο εκτός, ας πούμε, τη διαφορά των θαλασσίων ζωνών. Συμφωνώ, όπως δεν υπάρχει και άλλη κυβέρνηση και άλλος Έλληνας πρωθυπουργός, σωστά, συμφωνώ μαζί σας, που να είπε δημοσίως ότι θα πάμε και θα κάνουμε παραχωρήσεις. Σας προβληματίζει το θέμα ότι στα πλαίσια των ήρεμων νερών που χρειάζεται, ας πούμε, ο διάλογος, δεν θίχθηκε καθόλου το θέμα της Κύπρου, δεν πήγε καθόλου στην ατζέντα? Σαφώς η Τουρκία τα έχει αποκόψει αυτά τα θέματα. Ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Δαμαβολή, πάλι από τη διεθνή βιβλιογραφία, για να μην λέμε ότι θέλει, ότι η Τουρκία θέλει να αποκόπτει τα ελληνοτουρκικά από το Κυπριακό, να μην εντάσσεται το Κυπριακό στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Γιατί, θα ρωτήσει ένας, για να μπορεί να κερδίζει και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, άλλη πολιτική στην Κύπρο, θα παίρνω από εκεί τα ωφέλη που θέλω, λέει η Τουρκία, και άλλο στο Αιγαίο. Στο τέλος όμως, ξέρει η Τουρκία κάτι που δεν έχουμε αποδεχτεί εμείς. Ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, από τον Εύρο δηλαδή και το Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο, όλο αυτό το τόξο, ξέρει η Τουρκία ότι το κοιτάει ως έναν ενιαίο χώρο. Ξέρει δηλαδή ότι τα δύο ελληνικά κράτη είναι τα εμπόδια, έτσι, τα οποία βλέπει μπροστά της η Τουρκία για να παίξει έναν ευρύτερο περιφερειακό ρόλο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και βλέπω κάνει και στον κόσμο και είναι εύλογο, είναι πως όταν έχεις δείξει τέτοια εικόνα διεθνή μέσα σε δύο μήνες, να αισθάνεσαι τόσο γεμάτος αυτοπεποίθηση, να πας να διαπραγματευτείς ζητήματα τα οποία όχι μόνο, όπως είπατε, κανείς δεν έλυσε, δεν τόλμησε να πάει να λύσει μέχρι το 1974, να επέρεσε ότι εσύ θα είσαι αυτός που θα τα λύσει και να νομίζεις ότι θα είναι και υποφελία της Ελλάδας. Δηλαδή, εδώ αγνοούμε βασικές ρεαλιστικές παραδοχές, οι οποίες λένε όταν δεν έχεις διαπραγματευτική δύναμη αποφεύγεις να επιλύεις ακαθόδη ζητήματα, διότι πολύ απλά η διαπραγματευτική σου θέση είναι δεινή. Λέω δηλαδή το εξής απλό για να κλείσω. Θα διαπραγματευότανε ποτέ κανείς την αγοραπολισία του οίκου του αν ήταν σε θέση που δεν έπρεπε να το κάνει? Όχι. Μόνο αν ήταν σε ανάγκη. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Καμία. Δεν υπάρχει ανάγκη πέραν από τα ήρεμα ύδατα, το οποίο σαφώς κανείς μας δεν θέλει πόλεμο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει πόλεμο. Γι' αυτό η μεγαλύτερη, ας πούμε έτσι, μερίδα των ανθρώπων που γράφουν ή που μιλάνε στην τηλεόραση, είτε είναι βουλευτές, είτε καθηγητές ή οτιδήποτε, συνάδελφοι, αγαπητοί, λένε ότι πάνε να το διλημματοποιήσουμε ή θα πάμε στη Χάγη ή θα κάνουμε πόλεμο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει το ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, ότι είμαστε εταίροι στο ΝΑΤΟ, ότι η Τουρκία έχει προσανατολισμό στην Ευρώπη κάποια στιγμή, χρειάζεται την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να κάνει πόλεμο. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να κάνει πόλεμο. Επομένως, καλό είναι να συνεχίσουμε να συζητάμε μέχρι να βρούμε μία Τουρκία. Εδώ είναι το ρεζουμέ για να κλείσω τελείως τη σκέψη. Μέχρι να βρούμε μια Τουρκία η οποία θα παραδέχεται αυτά που παραδέχεται ο
πολιτισμένος κόσμος που λέμε στις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, ότι είναι παραδεκτό στον πολιτισμένο κόσμο ότι δεν απειλείς ένα σύλλογος στο ΝΑΤΟ, δεν τον απειλείς με χρήση βίας γιατί είναι παράνομο, δεν διεκδικείς, δεν μπουκάρεις όποτε θέλεις με κάθε τρόπο υβριδικό ή συμβατικό στα χωρικά του ύδατα ή στα σύνορά του, έτσι. Σέβεσαι την εδαφική ακεραιότητα, σέβεσαι τα διεθνή έγγραφα, σέβεσαι ότι δεν μπορείς επειδή νιώθεις κάθε δεκαετία ή κάθε εικοσαετία δυνατός ή επειδή πιστεύεις σε παντουρανικά αφηγήματα, σε, όπως λέει ο κ. Καραμπελιάς, σε γεωπολιτική συνωμοσιολογία, ότι πρέπει να μεγαλώσεις και δεν σε χωράει ο τόπος και έχει σύνορα καρδιάς. Αυτά δεν τα κάνουν πολιτισμένοι λαοί. Δεν τα κάνουν πολιτισμένοι λαοί. Και η Γερμανία με τη Γαλλία σκοτωνόντουσαν, κύριε Δαμαβολίτη, τόσα χρόνια, έτσι, δεκαετίες επί δεκαετιών, και τώρα μιλάμε για γαλλογερμανικό άξονα που στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω, τα έθνη, τα κράτη προχωράνε δημοκρατικά, εκπολιτίζονται. Όταν βρούμε λοιπόν μια Τουρκία η οποία θα καταλάβει ότι έχουμε μια νομική διαφορά, υπάρχει σαφέστατα. Και σαφώς η Ελλάδα δεν θέλει να τιμωρήσει την Τουρκία, ούτε να την αποκλείσει, ούτε να της κάνει ζημιά. Να μιλήσουμε για αυτήν, να την επιλύσουμε και να ζήσουμε ειρηνικά. Τώρα, να ζήσουμε ειρηνικά και να χάσουμε το Α, το Β, το Γ, το Δ, ξέρετε καλά ότι είναι θέμα χρόνου την επόμενη φορά να ζητήσει κάτι παραπάνω. Και μας το έχει αποδείξει. Κλείνοντας τώρα, θέλω να μας πείτε δύο λόγια τελευταία, γιατί είχαμε την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Είχαμε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε για αναβίωση, όχι ακριβώς του EastMed, τύπου EastMed, και μίλησε για μια καινούργια εποχή και στις ενεργειακές υποδομές, υπονοώντας τα LNG. Θέλω να μας πείτε αν συμμερίζετε την άποψη, γιατί αυτό λίγο ακούστηκε και κουβεντιάστηκε, ότι παρότι το Ισραήλ θέλει να αναπτύξει τον EastMed, τον καινούριο θα πούμε τώρα έτσι, δέχεται πιέσει από την Αμερικανική πλευρά για να μην προχωρήσει προκειμένου να εξασφαλίσει ήρεμα πολιτικά νερά στη Μεσόγειο, διότι υπάρχει το θέμα της Ουκρανίας και μια δεύτερη αιστεία δεν τη σηκώνει το ΝΑΤΟ. Τη συμμερίζεται αυτή την άποψη? Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ο EastMed δεν έχει εγκαταλειφθεί τελείως. Υπάρχει σαν προοπτική. Η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ, αυτό αποδεικνύεται και από τους νόμους που περνάει η Αμερικανική κυβέρνηση, επειδή ασπάζεται το θέμα της πράσινης ανάπτυξης, κόβει κονδύλια και από αγωγούς που περνάνε μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μία άποψη ότι πρέπει να προωθούμε, για παράδειγμα, τα καλώδια όπως έχουμε το Eurasia Interconnector, έτσι, που το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και σε αυτή την τριμερή, πιστέψτε με, πάλι αυτό είχε τη μερίδα του λέοντος στη συζήτηση. Το οποίο βέβαια περνάει από την ίδια χάραξη του EastMed. Είναι η ίδια διαδρομή, εξασφαλίζει τα ίδια συμφέροντα, απλά είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή η Αμερικανική κυβέρνηση το ίδιο έχει και μέσα προβλήματα, όπου πάρα πολλοί θέλουν να κάνουν επενδύσεις πάνω σε αγωγούς. Δεν επιτρέπει να υπάρχει από ένα ποσοστό και μετά χρήση αγωγών. Και αυτό είναι κάτι, όπως σας είπα πριν, για να το συνδέσουμε, αφού πρώτα πούμε ότι εδώ οι παίχτες, οι ενεργειακοί, είναι κυρίως Αίγυπτος κατά σειρά, Ισραήλ, Κύπρος, η Ελλάδα ακόμα δεν θεωρείται ούτε καν τυπικά εν δυνάμει παραγωγός, να τα λέμε όλα αυτά. Οπότε εδώ πλέον είναι ένα έτος που σας είπα, που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πολιτικό χρόνο για να πάρουν αποφάσεις, να συνεποφασίσουν με τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή τόσο ζωτικής σημασίας αποφάσεις οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες. Είναι σε προεκλογική περίοδο, τυπικά σε 1,5 μήνα η Αμερική βρίσκεται και τυπικά σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε τις εκλογές του 2024 και οι μεγάλες δυνάμεις δεν λύνουν σοβαρά προβλήματα στο ποδάρι, παρά το ότι αρκετοί λαθασμένα στον ελληνικό δημόσιο διάλογο θεωρούν ότι με το να κλείσουν ορισμένα ζητήματα τελειώσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση και κανένας λόγος ο Αμερικανός πρόεδρος που λαμβάνει τέτοια ποσότητα ψήφων από ομογενείς Ελληνοαμερικανούς να κάτσει να θυσιάσει, όταν δεν έχει θυσιάσει ήδη τη σχέση του με το Μενέντες για τα F-16, έτσι. Μιλάμε πλέον για 2 χρόνια.
Τον επόμενο ακριβώς μήνα, τέτοια μέρα που είμαστε σήμερα, 6 Οκτωβρίου, κλείνουμε 2 χρόνια από τα οποία η Τουρκία έχει παραγγείλει τα F-16 και δεν έχει πάρει ούτε το OK του Λευκού Οίκου. Δεν θυσιάζουν οι μεγάλες δυνάμεις, να το θυμόμαστε αυτό, είναι στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων. Δεν είναι μόνο για την Αμερική. Καμία μεγάλη δύναμη από αυτές που υπάρχουν στον κόσμο δεν επιλύουν τόσο σημαντικά περιφερειακά προβλήματα που έχουν πολλούς παίκτες μέσα, όπως είπαμε, Ισραήλ, Αίγυπτο, χώρες του κόλπου, Βαλκανικές, Τουρκία, Ελλάδα, μάλιστα, Κύπρο. Δεν τα επιλύουν στο ποδάρι, κύριε Δαμαβολή. Κατανοητό. Κύριε Δρύβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Εγώ για ακόμα μια φορά χάρηκα το διάλογο μας, όπως πάντα. Εγώ σας ευχαριστώ.